δωρεάν εξετάσεις ασθενών θα πραγματοποιούνται στα ιατρεία των οδοντιάτρων του νομού Θεσσαλονίκης από τις 19 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και μετά από συνεννόηση με τον οδοντίατρο που προαιρετικά συμμετέχει στη δράση αυτή στο πλαίσιο του μήνα στοματικής υγείας. Ο σκοπός των εξετάσεων αυτών είναι ο εντοπισμός, η διάγνωση, η πρόληψη τυχόν προβλημάτων και πάνω απ' όλα η ενημέρωση του ασθενούς, γιατί διαπιστώνουμε ότι πολλοί Έλληνες ασθενείς δεν κατέχουν τα βασικά που αφορούν στη στοματική υγεία και στοματική υγιεινή. Οι οδοντίατροι επισημαίνουν ότι θα έπρεπε έστω και για ένα μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού για την υγεία να διατίθεται για την οδοντιατρική κάλυψη των πολιτών. Δεν καλύπτεται ασφαλιστικά ο Έλληνας ασθενής στα θέματα της οδοντιατρικής. Και αυτό αποτελεί μια, μπορώ να πω, περίεργη ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα, διότι αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, στην Ευρώπη τουλάχιστον πουθενά. Έχουμε το πρόβλημα ότι ενώ μπορούμε να ζητήσουμε την κάλυψη ή τη στήριξη ενός ασφαλιστικού ταμείου για μια οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση, μια θεραπεία οποιασδήποτε φύσης, ακόμα και για φυσιοθεραπείες, έτσι, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το κράτος συμπαράσταση, οικονομική ενίσχυση, βοήθεια, έστω και ενός ποσοστού στα θέματα της οδοντιατρικής. Με πήρε συνάδελφος και περιμένω να μου στείλει ακτινογραφίες και φωτογραφίες όπου τοποθέτηση εμφυτεύματος που έγινε στην γείτονα χώρα έβγαινε γλωσσικά, ήταν στην κάτω γνάθο πίσω γομφείο και εμφανιζόταν γλωσσικά με αποτέλεσμα να έχει οστεομιελίτιδα ασθενής και ένα τεράστιο υπογνάθιο απόστημα. Αυτά είναι εγκληματικά λάθη. Και γι' αυτό το θέμα φυσικά, για να μην το πλατιάζουμε, η βάση είναι ότι δεν υπάρχει, όπως αναφέραμε, καμία οδοντιατρική κάλυψη της περίθαλψης από την ελληνική πολιτεία. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Στο πλαίσιο των δράσεων στις 22 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με σκοπό και θέμα την προαγωγή της στοματικής υγείας και της σωστής στοματικής υγιεινής και φροντίδας. Παιδοοδοντίατροι της πόλης θα πραγματοποιήσουν σχετικές ομιλίες που θα απευθύνονται κυρίως σε παιδιά και νέους αλλά και στους γονείς τους. Επιπλέον στις 24 του μηνός στην πλατεία Αριστοτέλους θα υπάρχει στάν του Οδοντιατρικού Συλλόγου και θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό, ενώ θα δίνονται παράλληλα και οδηγίες στον διαρχόμενο κόσμο για την καλή στοματική υγιεινή και τη στοματική υγεία.